Νομοσχέδιο για τον εθελοντισμό, λοιπόν. Αλλά πρώτα ας δούμε λιγάκι τον ορισμό του. Ο εθελοντισμός αποτελεί μια κοινωνική αξία, η οποία χαρακτηρίζεται τόσο από τη θέληση για προσφορά, όσο και από την ανιδιοτέλεια. Την απουσία δηλαδή προσδοκίας για οποιοδήποτε όφελος, ηθικό ή υλικό. Και αυτή η διάθεση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο υπάρχει και εκδηλώνεται στους εργαζόμενους και στη νέα γενιά, γιατί πολύ απλά για τους περισσότερους από αυτούς δεν το βαστάει η καρδιά τους να βλέπουν παντού γύρω τους τη φτώχεια, τις ανισότητες και τις αδικίες να μεγαλώνουν. Δεν πρέπει βεβαίως να ξεχνάμε ταυτόχρονα ότι και αυτή η ίδια η συμμετοχή στην ταξική πάλη, στα σωματεία και στους μαζικούς φορείς, εθελοντικά γίνεται. Και βεβαίως συνειδητά. Με σκοπό τη βελτίωση της ζωής του λαού, σε αυτή την ανειρήνευτη πάλη για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Υπάρχει όμως εδώ, προκύπτει, το εξής ερώτημα. Άραγε σε μια ταξική κοινωνία, όπου μια εκμεταλλεύτρια τάξη ζει σε βάρος των υπολείπων, ο όρος κοινωνικό σύνολο στέκει, ή θα έστεκε μόνο αν τον παραγόμενο πλούτο τον καρπωνόταν το σύνολο πραγματικά της κοινωνίας. Και εφόσον βεβαίως η όποια ανάπτυξη ήταν υπέρ του λαού και όχι σε όφελος των κερδών των λίγων. Κάτι τέτοιο όμως ως γνωστόν δεν υπάρχει. Γιατί πολύ απλά το κοινωνικό σύνολο, η κοινωνία των πολιτών σε μια ταξική κοινωνία είναι βαθιά διαιρεμένη σε τάξεις, οι οποίες έχουν και ασυμβίβαστες αντιθέσεις και εντελώς αντίθετα συμφέροντα. Ίσως αντί για κοινωνία των πολιτών με όμικρον και γιώτα, θα τέριαζε περισσότερο στη συγκεκριμένη περίπτωση και στην κοινωνία που ζούμε, η κοινωνία των πολιτών με ωμέγα και ήτα. Συνεπώς, να γιατί άλλο νόημα δίνει στον εθελοντισμό η άρχουσα τάξη και οι κυβερνήσεις της μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο νόημα τελείως διαφορετικό δίνει η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. Και αν για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα αυτό το νόημα του εθελοντισμού εκφράζεται στη δική τους ταξική αλληλεγγύη και συμπαράσταση για την άρχουσα, την αστική τάξη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις τους, ο εθελοντισμός αξιοποιείται καταρχήν ώστε να αμβλύνονται ορισμένες κραυγαλαίες κοινωνικές αντιθέσεις και να μπαλώνονται, όπως είναι αλήθεια, στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες προκειμένου να αποτρέπονται όσο είναι δυνατόν η ακραία εξαθλίωση, οι κοινωνικές εντάσεις, όπως λέτε, και ο πλήρης εκβαρβαρισμός της κοινωνίας. Η αστική όμως αντίληψη περί εθελοντισμού δεν περιορίζεται μονάχα σε αυτό. Επεκτείνεται και στην οικονομική αξία, σημασία του εθελοντισμού, καθώς αυτός θεωρείται ως ο τρίτος τομέας της οικονομίας, η λεγόμενη κοινωνική οικονομία, η οποία παρέχει υλικά, αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία αδυνατούν, σε εισαγωγικά βεβαίως αυτό, δεν θέλουν να προσφέρουν ούτε το κράτος, ούτε η λεγόμενη ελεύθερη αγορά. Σύμφωνα μάλιστα με μια έκθεση του Πανεπιστημίου John Hopkins, με τον τίτλο «Μέτρηση της κοινωνίας των πολιτών και του εθελοντισμού», ο τομέας των λεγόμενων μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων συμβάλλει στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε πολλές από τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, ακόμα και μέχρι το 7% του ΑΕΠ τους. Μέσω του εθελοντισμού επιπλέον προάγεται επίσης και η απασχολησιμότητα και η κοινωνική ένταξη, όπως αναφέρει σε επίσημό της έγγραφο η ίδια η Κομισιόν. Ακούστε τι γράφει. Ο εθελοντισμός, λέει η Κομισιόν, παίζει σημαντικό ρόλο στην απόκτηση δεξιοτήτων και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας του εθελοντή. Οι εθελοντές αποκτούν ευρύτατο φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Οι εθελοντικές δραστηριότητες παρέχουν πολύτιμη άτυπη εμπειρία μάθησης, η οποία καθιστά
ικανούς τους νέους να αποκτούν δεξιότητες και διευκολύνει τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Ο εθελοντισμός αποτελεί επίσης μέσο διαβίου μάθησης, καταλήγει η Κομισιόν. Τι μας λέει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τελείωσες το σχολείο, το ΙΕΚ, το ΤΕΙ, το Πανεπιστήμιο και δεν έχεις δουλειά? Κανείς δεν σε προσλαμβάνει επειδή δεν έχεις πρακτική εμπειρία? Η λύση που σου προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να εργαστείς για ένα διάστημα απλήρωτος. Και αυτό μπορεί να λειτουργήσει προς όφελός σου. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γίνεται. Και στην πατρίδα μας φυσικά η πολιτική του εθελοντισμού αναπτύσσεται αλίμονο με σχετικά γοργούς ρυθμούς και είναι αρκετές πρωτοβουλίες από επιχειρηματικούς ομίλους για την οργάνωσή του. Αυτοί λοιπόν δημιουργούν δομές εθελοντισμού, οι οποίες προωθούνται μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, οργανισμούς, περιφέρειες, δήμους, εκκλησίες, εκκλησία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ακόμα και τις ίδιες τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Σε αρκετές μάλιστα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα όχι και τόσο είναι αλήθεια, έχουν δημιουργηθεί μέχρι και τράπεζες χρόνου, όπου κάποιος προσφέρεται, για παράδειγμα, να βάψει το σπίτι κάποιου και σε αντάλλαγμα αυτός θα του προσέχει τα παιδιά ή κάποιος άλλος για ορισμένες ώρες. Ξέρετε όμως, άλλο πράγμα είναι το βάψιμο του σπιτιού και άλλο είναι η αλληλεγγύη και η έμπρακτη υποστήριξη ανάμεσα στους εργαζόμενους και άλλο τα θέματα, λέμε τώρα, της υγείας και της πρόνοιας που είναι εξαιρετικά σοβαρά. Διότι δεν μπορεί να επαφίεται η ζωή και η υγεία των ανθρώπων του μόχθου στην εθελοντική διάθεση κάποιων ατόμων, ούτε στη φιλανθρωπική φιγούρα των επιχειρηματικών ομίλων. Η υγεία οφείλει να είναι καθολικό δικαίωμα και αποκλειστική υποχρέωση του κράτους. Θα χρειαστώ ένα λεπτό, το πολύ. Είναι δυνατόν το εμβόλιο της φυματίωσης, παραδείγματος χάρη, το μαντού, για τα πρωτάκια του Δημοτικού να ανατίθεται σε ΜΚΟ και όπου φτάσει? Ούτε αυτό να μην ζητάμε από το κράτος, κύριε εισηγητά της κυβέρνησης. Τότε γιατί τους πληρώνουμε τους φόρους? Όπως βλέπουμε λοιπόν, ο εθελοντισμός που προωθεί το αστικό σύστημα είναι πολυδιάστατο, πολυσήμαντο και αυτό εξηγεί και τη σημερινή βεβαίως νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, πάντα στους ίδιους εκείνους άξονες που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που είναι βεβαίως τα άμεσα αλλά και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των καπιταλιστών. Πρόκειται για ιδεολογικό και πολιτικό μηχανισμό ενσωμάτωσης ή και αδρανοποίησης τμήματων των εργαζομένων και των ανέργων. Βάζει εμπόδια στην ίδια τη ριζοσπαστικοποίηση, την ταξική συνειδητοποίηση, συγκαλύπτει τις πραγματικές αιτίες εκδήλωσης των φαινομένων κοινωνικής εξαθλίωσης και δημιουργεί εκείνη την προσμονή ότι κάτι καλύτερο τάχα μπορεί να έρθει μέσα σε αυτή την καπιταλιστική ζούγκλα. Και βεβαίως αποτελεί τροχοπέδι αντικειμενικά στην ανάπτυξη της ταξικής αλληλεγγύης με περιεχόμενο βεβαίως την αλλαγή του τρόπου παραγωγής. Στον καπιταλισμό η εθελοντική εργασία δεν είναι έκφραση ταξικής αλληλεγγύης. Δεν την καρπώνεται ο λαός. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλήρωτη δουλειά που σε τελευταία ανάλυση με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τα ωφέλη της τα καρπώνονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και το αστικό κράτος ως εκφραστής των δικών τους συλλογικών συμφερόντων. Όταν μιλάμε για εθελοντισμό, αφορά επίσης σε μια απλήρωτη εργασία, συνήθως σε κοινωνικές υπηρεσίες που το κράτος θα έπρεπε να τις παρέχει αποκλειστικά και δωρεάν, λέμε εμείς, με δεδομένο ότι εισπράττει ένα σωρό φόρους. Και έτσι ο εθελοντισμός συμβάλλει έτσι ώστε το αστικό κράτος να μειώνει συνεχώς το δικό του προϋπολογισμό για αυτούς τους τομείς και να αυξάνει το μερίδιο εκείνο που δίνει στους κεφαλαιοκράτες. Άλλωστε, για να μην λέμε και πολλά, ακόμα και αυτά τα ίδια τα εθελοντικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούνται από χρήματα των ίδιων των εργαζομένων των χωρών μελών και την ίδια ώρα υλοποιούνται από εθελοντές εργαζόμενους που δεν πληρώνονται για αυτή τη δουλειά τους. Πρέπει να κλείσετε, κύριε. Ο εθελοντισμός, κλείνω κυρία Πρόεδρε, που οργανώνεται συνεπώς από τα μονοπόλια και τις υπεριαλιστικές ενώσεις, είναι σε όφελος της κυρίαρχης τάξης.
Αντίθετα, η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων, η αλληλοβοήθειά τους και η συμπαράσταση σε συνδυασμό με εκείνη την αγωνιστική στάση ζωής είναι τα γνήσια ιδανικά των λαϊκών στρωμάτων. Είναι αυτό που έγινε στη Βόρεια Εύβοια από τον ίδιο το λαό της πριν αρκετές εβδομάδες, που μπροστά στην κρατική ολιγορία ο λαός της Βόρειας Εύβοιας οργανώθηκε, πάλεψε, έσωσε ό,τι μπορούσε να σωθεί και συλλογικά διεκδικεί το δίκαιο του, αποδεικνύοντας τελικά ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Συμπερασματικά, η ανιδιοτελής προσφορά, εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, την πλήρη έκφρασή της τη βρίσκει μόνο σε μια κοινωνία όπου τον πλούτο που παράγεται θα τον καρπώνονται αυτοί που τον παράγουν και ότι η εργασία θα είναι έτσι οργανωμένη ώστε να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και να προχωρά το σύνολο της κοινωνίας.